Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ο λόγος που χθες η Κόσκο, ως παράδειγμα που αναφέρατε, δεν δούλεψε, είναι ο λόγος που ψηφίζουμε το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου. Η Κόσκο χθες πράγματι δεν δούλεψε. Γιατί κάναν μαζικά επεργία οι εργαζόμενοι, αυτό νομίζετε? Γιατί πήγατε και κλείσατε την είσοδο? Γι' αυτό δεν δούλεψε η Κόσκο. Τόσο δε, για να μάθετε, οι εργαζόμενοι μου στείλει εγγράφος ότι θέλουν να δουλέψουν, γι' αυτό και δεν τους κόβουν το μεροκάματο. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνατε χθες στον Πειραιά στην Κόσκο είναι ο ορισμός του γιατί χρειάζεται αυτό το άρθρο. Σας είπα, αυτά από μεθαύριο τελειώσανε. Δεν θα κλείνετε την είσοδο δια της βίας εσείς. Τελεία και παύλα. Αν θέλει κάποιος να απεργήσει, θα απεργήσει. Αν θέλει κάποιος να δουλέψει, θα δουλέψει. Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε. Θα πάει το κράτος, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κ. Παφίλης, έχει ζητήσει το λόγο για μια μικρή παρέμβαση. Εγώ έχω δουλέψει, εσύ να με. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργιάδη, πάτε φυρί-φυρί. Κυριολεκτικά. Και είναι και στο Προεδρείο ένας υπουργός που γνωρίζει πολύ καλά τι έχει γίνει στην Κόσκο. Καλύτερα από εσάς. Αλήθεια, χίλιοι εργάτες εμποδίστηκαν να πάνε στη δουλειά. Μας τρελάνετε. Τους είδατε πως βγαίναν. Πού τα ξέρετε αυτά εσείς? Από πού τα μάθατε? Μπόρεσαν 100 άτομα δηλαδή που έλεγα που ήταν απ' έξω να σταματήσουν χίλιους εργαζόμενους. Τι προβοκατόρικα είναι αυτά που λέτε? Για ποιο λόγο? Τι σας πειράζει, εσείς είστε με την Κόσκο ή με τους εργάτες? Δεν δούλεψε η Κόσκο, δεν είναι κακό να το παραδεχτείτε. Δεν δούλεψε γιατί οι εργαζόμενοι έχουν πείρα εκεί. Σας την περιέγραψε ο Νίκος Σαμπατιέλος, ο βουλευτής μας, στον Πειραιά. Την ξέρουμε και εμείς και έχουμε πάει 100 φορές. Όχι με τα στελέχη, αλλά με τους εργαζόμενους τόσα χρόνια. Τόσο πολύ δηλαδή. Τόσο πολύ. Κατεβάστε λίγο. Κατεβάστε γιατί διαψεύζεστε καθημερινά. Και δεν θέλω να πω εκφράσεις, δεν μ' αρέσουν. Κύριος Πέτρος Παπάς έχει το λόγο. Και να πω και κάτι ακόμα. Αν νομίζετε ότι ξεμπερδεύετε με αυτό το νόμο, να διαβάσετε την ιστορία. Διότι οι εργάτες όταν συσπηρωθούν δεν μασάνε από τέτοια. Καταλάβατε? Και θα πάθετε ό,τι έπαθε και ο κύριος Χατζηδάκης, τέλος πάντων η κυβέρνηση, με τον νόμο Χατζηδάκη. Ακριβώς το ίδιο και χειρότερο.